Βάσει είπαμε στις θεωρίες, είμαστε εδώ. Στην πράξη λέω. Και εκεί βλέπεις όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει αντίδραση. Δεν ξέρω γιατί. Λέμε ότι ο Γιάννης λέει πολλές φορές ότι εμείς κάτι προσφέρουμε. Δεν ξέρω το κάνουμε. Εσύ ο κάθε άνθρωπος το κάνει. Πάντως εγώ είμαι από τους πρώτους αμαρτωλούς οι οποίοι δεν βλέπω λίγα πράγματα. Βελτίωση. Λίγα πράγματα. Αν δεν ακούσω να στους φίλους θα είσαι χειρότερο. Μπορεί να το αφάνω πολύ, να είμαι και χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Έτσι είναι. Αν αυτό που αισθάνεσαι εσύ, κύριο εσύ, που αισθανόμαστε όλοι, δεν θα καλύτερη κοινωνία. Όχι, και πρέπει να το αισθάνεται κάθε άλλο. Και μετά ο Μίτσος ο Κουτσουρέντης, ο Θεός να μην σε προέδρε. Με πήρε μια φορά, μου λέει, πάμε στην Ελλάδα. Πριν από 25 χρόνια, τι είχαμε την υγεία. Καλώστε το σύγχρα. Και πήρε όλους τους πήρε. Καλώστε. Καλώστε. Τελειώσες. Σε πήρε για πρώτη φορά. Μου το είχε πει. Το γάπτω. Μου το είχε πει. Σε είχε πει. Σου είχε πει. Σου είχε πει. Όταν είχα το μαγαζί στην πλατεία εδώ στο Φάρεζι, ερχόντουσαν όλοι ο Παπαμίτσος και ο κύριος Πράσος. Μετά την αρχή ερχόντουσαν εκεί, πήρανε το τσάι, το πλατό και μου άρεσε έτσι η συζήτηση που κάναμε γύρω από. Καλώς τον Ευάγγελο. Τελικά, όταν λόγω του κλεισίματος που είχαμε τότε στη δουλειά αυτή, γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε ούτε να πάμε, έλεγα καμιά φορά, πρόσεχε να δεις πώς έρχονται τα πράγματα. Έλεγα καμιά φορά να πτήσω το μαγαζί στα αυτή κέντρο. Τι μαγαζί έχεις αλήθεια? Κάθε σαρκοπλαστή. Τα σαρκοπλαστή. Και μικρά πέρα τότε. Στο Κρόπα. Πάνω στο γρόπα. Στην πλατεία. Στην πλατεία. Στην κεντρική σου κεράτσα. Στην κεράτσα. Εκεί είναι αυτό. Πριν από 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Δεν είχα έρθει εγώ καν στο χώρο. Τότε εμένα στον Πειραιά. Και τι έλεγε. Όχι, από τότε έλεγε 30 χρόνια. Κάμια φορά. Και εγώ 30 χρονών. Πέρασαν τόσα χρόνια από εκεί. Και όταν έκλεισα κάποια φορά το μαγαζί, ούτε το είχα ξεχάσει. Και το Παναγιώτη στον Νικόλαο. Και τα υφάσματα. Σωστό χρόνο. Μπράβο. Και είμαστε εκεί. Ήθελε να πάει αυτός και μου λέει έρχεσαι να πάμε κάπου πάρα. Λέω πού έπρεπε. Λέει στο Σπύρο το Σουλάτζι. Λέω τι να πω. Μου λέει εκεί. Εκεί πέρασε τρεις. Θυμήθηκα και από τότε πήγαινα. Κάθε Τετάρτη πότε είναι. Τόσα χρόνια είναι ο Σιμπιακός. Τόσα χρόνια είναι ο Σιμπιακός. Πόσο είναι. Πάρα πάντα. Ανοίτικο χαρακτηρισμό. Δεν θυμάσαι. Ο Μαρβαμήτρος ο Λάμπρο. Ξέρεις ποιος ήταν. Ο Μαρβαμήτρος ο Λιούλιας. Μήτρο Λιούλιας. Ο Μήτρο Λιούλιας. Είχε ένα, δύο παιδιά. Είχε τον Νίκο, είχε και αυτόν. Συμφίσου πρέπει να πω ότι
Μιλάμε τώρα, μην τον διακόπτεις. Μιλάμε, μιλάμε. Το κίνη Βέρδη είναι εδώ που είμαστε εμείς. Μιλάμε τώρα για την κεντρική πλατεία. Και τι το έκανε, όχι, και τώρα, ακόμα έτσι. Αναστασίου Λάμπρου. Αναστασίου Λάμπρου, σκοτώθηκε στην Αλβανία. Α, τότε με τον Ελληνο-Ιταλικό. Γιατί την αλλάξανε τώρα, την έχουν κάνει... Πώς θα με το καλοπιδάκι. Ξέρω εγώ, πλατεία λέει Δημάρχου Κοροπίου, κεντρική πλατεία Κοροπίου. Α, κεντρική είναι, μπορεί να γιατί, γιατί τον αλλάξαν έτσι το τίτλο. Κεντρική πλατεία, έτσι βρίσκεται. Τώρα πάνε να τη βγάλουν λέει πλατεία, πώς τον λέγανε αυτόν τον Ολυμπιονίκη. Παπασιδέρη. Ναι. Είναι η οδός Παπασιδέρη. Πάνε να την κάνουν πλατεία λέει Παπασιδέρη. Είναι η οδός Παπασιδέρη. Παπασιδέρης ήταν Ολυμπιονίκης, δεν ήταν Έλληνας που πολέμησε. Έχει αφιερώσει, έχει δωρήσει το... Πνευματικό κέντρο και τον ΟΤΕ.
να κατανοήσουν. Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας λέει ότι όχι οι άνθρωποι μόνο, αλλά και οι άγγελοι ζαλίζονται όταν επιχειρούν να ευαθύνουν στη γέννηση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος ως Θεού. Ζαλίζονται. Να σκεφτούμε ότι δεν απολύπτει το μεγαλείο ποτέ και η δόξα και η δόξα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και τα τρία έχουν ίση τιμή, ίση δόξα, ίσο μεγαλείο. Πώς λοιπόν αυτός που δημιούργησε τον ουρανό, που δημιούργησε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά με ένα άφθονο και πλούσιο μεγαλείο που τα θαυμάζουμε όταν τα βλέπουμε. Εδώ ο προφήτης Δαβίδ λέγει «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Εκπλήσετε, τα χάνει και φωνάζει «Όλα με σοφία τα δημιούργησες». Άρα δεν μπορεί το μυαλό μας σε καμιά περίπτωση, μα σε καμιά περίπτωση, να συλλάβει το άπειρο μεγαλείο του Θεού και την μεγάλη φτώχεια του. Φτώχεια. Σε τι όμως φτώχεια? Πώς άφησε αυτή τη δόξα και το μεγαλείο και έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, ένας ήλιος που φωτίζει τον κόσμο, απείρος, να γίνει φτωχός. Άλλωστε και η Εκκλησία μας τον δείχνει γυμνό στο ιερό πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Γυμνό. Το ερώτημα είναι, ένα ερώτημα, ο πλούσιος σε όλα Θεός, ο άπειρος το μεγαλείο Θεός, Χριστός βέβαια, έγινε φτωχός. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι να κάνει πλούσιους εμάς τους ανθρώπους. Να μας δώσει τη δική του προσωπικά δόξα. Αυτή τη δόξα που είχε στον ουρανό και που την έχει, γιατί είναι Θεός, από την άπειρη μα άπειρη αγάπη του θέλησε να τη χαρίσει και σε εμάς. Ο Απόστολος Παύλος αυτή την πραγματικότητα την εκφράζει ως εξής. «Γινώσκετε γάρ την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ξέρετε, λέει, τη χάρη του, αυτά που είπα, δόξα, μεγαλείο, πλούτη, πνευματικά κλπ, που τα βλέπουμε σε όλη την κτήση σκορπισμένα για όλους τους ανθρώπους, με τα οποία είναι στολισμένη η θεότητα. Διημάς
επτόχευσε, για μας έγινε φτωχός, πλούσιος ον ενώ ήταν και είναι βέβαια πλούσιος. Γιατί είναι ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Εμείς από τη δική του φτώχεια έγινε φτωχός, είπαμε, με τον αγίνει άνθρωπος. Με αυτή τη φτώχεια του είχε στόχο και έχει στόχο να μας κάνει όλους εμάς πλούσιους. Ζούμε σε μία πραγματικότητα που δεν μπορεί το μυαλό μας σε καμιά περίπτωση να την καταλάβει. Με το μυαλό δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε, σε καμιά περίπτωση. Όμως, ο Θεός με τους δικούς του τρόπους και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μας αποκαλύψει, να μας φανερώσει αυτή την πραγματικότητα. Ποια είναι τα πλούτη που πήραμε δηλαδή εμείς με το να γίνει φτωχός ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Χρειάζεται να πούμε και τα μαζί με αυτά, τον τρόπο που γεννήθηκε στο στάβλο μέσα και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί μέσα σε ένα βρώμικο τόπο. Είναι, δεν επαναλαμβάνω, είναι αδύνατο να φτάσουμε με το μυαλό μας αυτή την πραγματικότητα. Λέγει μέσα στην Αγία Γραφή ότι θα βρεθούν άνθρωποι που θα επιχειρήσουν να ερευνήσουν με το μυαλό τους για να βρουν τα γιατί και να απαντήσουν. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι να πέσουν πνευματικά και να αρνηθούν τη θεότητα. Αφού δεν θα καταλάβουν τίποτα από εκείνα που είναι πραγματικότητες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, από εκεί και πέρα η λογική τους θα τους οδηγήσει σε δρόμους πλάνης και δρόμους απόρριψης. Έτσι είπε ο Άγιος Σημεών ο προφήτης στην Παναγία όταν τον πήγε για να πάρει ευχή που ήταν 40 ημερών ο Χριστός. Βλέπει την Παναγία, βλέπει και τον Χριστό και τον Χριστό είπε: αυτός ο γιος σου, σαν άνθρωπος, που είναι και Θεός παράλληλα, γιατί φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα, κείται, είναι εις πτώση και ανάσταση πολλών. Δηλαδή, θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον απορρίψουν, αυτοί θα πέσουν πνευματικά και θα γίνουν άπιστοι. Γιατί δεν μπορέσουν να ερμηνεύσουν αυτή την πραγματικότητα, πως έγινε ένας Θεός άνθρωπος. Και οι άλλοι που θα πούν: σε ευχαριστούμε γιατί θες να κάνεις πλούσιο σε εμάς, αυτοί θα αναστηθούν, θα ανέβουν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος: ναι, ο πλούσιος έγινε φτωχός άνθρωπος, ο πλούσιος Θεός, για να κάνει τους φτωχούς ανθρώπους πλούσιους σε θεότητα. Μας είπε, καταλάβετε το σε απλή γλώσσα δική μας, είσαστε παιδιά του Θεού με τη δική μου χάρη, όπως είναι και ο Χριστός φυσικό παιδί μου. Ο Χριστός είναι φυσικό παιδί του Θεού
Εμείς είμαστε παιδιά με του Θεού, αλλά με τη δική του αγάπη και με τη δική του χάρη. Εξετάζουμε το θέμα πλούσιος, ο Θεός έγινε φτωχός. Και παίρνουμε και το αντίθετο για να μας μπει καλά στη σκέψη μας, καλά στην καρδιά μας, καλά στο μυαλό μας. Ο φτωχός άνθρωπος έγινε πλούσιος. Ο φτωχός άνθρωπος με τη γέννηση του Χριστού έγινε πλούσιος. Έγινε ο φτωχός πλούσιος. Ναι, αυτό είναι μία αλήθεια. Έχει όμως διπλή τη σημασία. Διπλή τη σημασία. Ότι ο φτωχός έγινε πλούσιος. Διπλή την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Ότι έγινε πλούσιος ο άνθρωπος. Αδελφοί μου, να κάθεται κανείς με σταυρωμένα τα χέρια για να περιμένει να ταινίσει μια τέτοια πραγματικότητα είναι γελασμένος. Δεν θα δει ποτέ μια τέτοια πραγματικότητα. Μαζί με τόσους άλλους που κάτι τέτοιο έκαναν και εκείνος μαζί θα πει. Μια θεωρία είναι ο χριστιανισμός, μια φιλοσοφία και θα σταματήσει σαν εκεί. Ποτέ με μια μελέτη απλή όπως διαβάζεις μια ιστορία, όπως διαβάζεις μια φιλοσοφία, δεν θα μπεις μες στον χώρο εκείνο που λέγεται θεότητα, δεν θα μπεις ποτέ μες στον χώρο εκείνο που λέγεται παράδεισος. Από εδώ θα βρεις τον Θεό, από εδώ θα ζήσεις τον παράδεισο. Όχι, επαναλαμβάνω, με τα χέρια σταυρωμένα και ξάπλα που λέμε. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Αντίθετα, οι πατέρες μας και η Εκκλησία μας, πρώτα οι προγονείς μας, να πάμε σε αυτούς και μετά να πάμε στο Ευαγγέλιο, ξεκαθάρισαν και είπαν όλα τα αγαθά. Για να τα αποκτήσεις, χρειάζεται κόπο, να υδρώσεις και πολλές φορές να χύσεις και αίμα. Μιλάω για τα υλικά αγαθά. Γι' αυτά χρειάζεται να υδρώσεις. Πού θα τα αφήσεις και θα φύγεις, οπωσδήποτε. Για εκείνα όμως που θα τα πάρεις μαζί σου και θα είναι αιώνια, δεν χρειάζεται κόπος και υδρότας. Τι χρειάζεται τέλος πάντων? Για τα μικρά ναι, για τα μεγάλα όχι. Αυτός είναι ο δρόμος για να φτάσει κανείς να τα ζήσει, όχι να τα καταλάβει με αυτό, να τα ζήσει. Διάβαζα τη Φιλοκαλία, ένα βιβλίο πατερικό, και έγραφε: βαφτιστήκαμε όλοι και όλοι πήραμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν εξαιρέθηκε κανείς από εκείνους που βαφτιστήκανε από το να πάρει χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Ένα ερώτημα, άλλο ερώτημα θα ακουστεί και θα ρωτήσει κάποιος και θα πει: μα πού τα, εγώ δεν τα βλέπω τα χαρίσματα. Δεν θα τα δεις ποτέ τα χαρίσματα, δεν θα καταλάβεις ποτέ την ενέργεια που έχει κάθε χάρισμα που έχεις πάρει στο Ιερό Βάπτισμα, εάν δεν κάνεις μία προσπάθεια σε μία συγκεκριμένη αρετή. Θα καταλάβεις όταν την κάνεις την προσπάθεια ότι έχεις χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα που ενεργεί μέσα σου. Παραδείγματος χάρη,
ελεείς, εφόσον ελεείς, θα καταλάβεις αμέσως ότι υπάρχει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Χάρισμα. Θα φέρω στη μνήμη μας κάτι που διαβάσαμε από εδώ σε μία προηγούμενη ομιλία μας, συγκέντρωσή μας, συναστροφή μας εδώ μέσα. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια είπαμε ότι οι Μακεδόνες χριστιανοί ήσαν σκλάβοι στους Ρωμαίους. Σκλάβοι. Με αίμα πλήρωναν τη σκλαβιά. Γράφει η ιστορία ότι τους είχαν πάρει τα μεταλλεία που είχαν οι Ρωμαίοι, τα εκμεταλλευόντουσαν οι Ρωμαίοι, επιπλέον είχαν βάλει βαριά φορολογία και το πιο σημαντικό, το τρίτο, ένας λυσαλαίος διωγμός με σκληρά βασανιστήρια είχε ξεσηκωθεί εναντίον τους. Να το ακούσουμε αυτό. Όλοι μας και πρώτος εγώ με τα δικά μου αυτιά της ψυχής μου, λέγει τα μεταλλεία τα είχαν πάρει οι Ρωμαίοι. Φορολογία βαρύτατη. Είχε επιβληθεί. Και το τελευταίο, τους κυνηγούσαν, τους συλλάβαναν και τους βασάνισαν τους χριστιανούς. Πάνω σε αυτό το μεγάλο καμίνι των θλίψεων, πρόκειται για μεγάλο καμίνι, στέλνουν στον Απόστολο Παύλο μαντάτα. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, δέξου την εισφορά μας να βοηθήσουμε φιλανθρωπικά την Εκκλησία των Ιεροσολύμων που δεν είχε να φάει. Επαναλαμβάνω, δεν είχαν να φάνε ούτε κι αυτό. Γράφει εδώ μέσα. Αλήθεια. Από αυτά που δεν είχατε, προσπαθήσατε να βρείτε να στείλετε. Για να πάρετε από το Θεό την πληρωμή σας. Χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα. Για να πάρετε χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που λέγαμε για τον Χριστό ότι έγινε πλούσιος, φτωχός, πάφτωχος, γυμνός, γεννήθηκε στη σπηλιά μέσα για να κάνει πλούσιους εμάς, το ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί ακριβώς το ίδιο. Οι Μακεδόνες δηλαδή με διωγμούς, με φτώχειες, με γύμνια παρακαλούσαν μέσα στο καμίνι των θλίψεων να δώσουν τη βοήθειά τους. Έχουμε σκεφτεί ότι αν τη στιγμή την όμορφη εκείνη που ευχόμαστε να είμαστε κοντά στον Χριστό της κρίσεως, ότι θα μας κρίνουν, όχι δεν μας κρίνει ο Χριστός, θα μας κρίνουν οι Μακεδόνες οι φτωχοί που δεν είχαν να φάνε, μα που βρήκαν και έδωσαν ελεημοσύνη όμως. Βρήκαν και έδωσαν ελεημοσύνη. Και όχι οι πλούσιοι που μπορεί να έχουν κάτι και να μην δίνουν ή δίνουν. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Οι σε χειρότερη μοίρα από εμάς, πάρα πολύ χειρότεροι, θα έρθουν και θα πούνε. Εμείς κάναμε ελεημοσύνη. Εμείς κάναμε, δώσαμε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στους Κορίνθιους, να το παράδειγμα, οι Μακεδόνες, μιμηθείτε το. Κάτι κι εσείς το ίδιο. Η Κόρινθος ήταν πλούσια. Ήταν φτωχιά, όπως ήταν η Μακεδονία, ούτε υποδιωγμό. Αλλά η Κόρινθος είχαν πλούτη, είχαν και μεγάλη ασυνδοσία, όχι χριστιανή βέβαια, οι υπόλοιποι μέσα στην Κόρινθο. Και για να τους παροτρύνει, έδειχνε. Τους φτωχούς που δεν είχαν, ματάιζαν τους άλλους χριστιανούς, ματάιζαν τους άλλους χριστιανούς. Είναι
θέλουμε, αν θέλουμε να καταλάβουμε, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν φτάνει ο λόγος Ιωσήφ να μείνει λόγος ποτέ. Δόξα τω Θεώ, μια δεκάρα μας περισσεύει. Δόξα τω Θεώ, μας περισσεύει. Γιατί εδώ μέσα λέει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω εσείς να στερηθείτε για να έχουν οι άλλοι, αλλά από εκείνο που είναι περίσσευμα, δώσε εκείνους που δεν έχουν, για να σας δώσουν και αυτοί. Όχι να δώσουν αυτοί που δεν έχουν. Αφού δεν έχουν, τι θα δώσουν? Θα δώσουν από το πλεώνασμα της ψυχής τους. Από το πλεώνασμα. Ποιο πλεώνασμα? Την αγάπη που έχουν στον Χριστό, με μια προσευχή μεγάλη, να στηριζόσετε κι εσείς. Αυτό το νόημα, πιστεύω, έχει αυτό που έκαναν οι χριστιανοί στη Ταβιδά που είχε πεθάνει, όταν έφτασε ο Πέτρος εκεί και του είπανε, αυτά τα έργα δικά μας είναι, δικά της είναι αυτής που της πεθαμένει, θα έχει δώσει ελεημοσύνη. Και λέει ο Παύλος, ο Χρυσόστομος, βλέπετε το ότι την κάνει ελεημοσύνη. Έκανε προσευχή ο Πέτρος και την ανέστησε, χάρη της ελεημοσύνης που είχε. Για να καταλάβουμε τι μεγάλο δώρο είναι, τι μεγάλο χάρισμα είναι να καλύπτουμε τα κενά των πτωχών αδερφών μας, πρέπει να μπει το χέρι στη τσέπη, πρέπει να πούμε «Θεέ μου, το δίνω σε σένα, ναι, εσύ μου τα δώσες». Και ο Θεός θα τα πολλαπλασιάσει. Γιατί λέγει ότι δεν ζεις ποτέ από τα περισσεύματα που έχεις. Το λέει μέσα εδώ. Μα ποτέ δεν ζεις από τα περισσεύματα, κατάλαβε το. Αλλά πώς ζεις, από τι ζεις? Από εκείνο που σε σκεπάζει από πάνω. Άμα σου αφαιρέσει την προστασία του, τελείωσε όλα τα γόνια, τη γη να έχεις δική σου. Πλανητάρχης να είσαι. Που είναι δυστυχισμένη αυτή. Δυστυχισμένη είναι, πέρα για πέρα. Μπορεί να δεις έναν άνθρωπο μέσα στον πόνο και τη δυστυχία και να πεις, μα τι ψυχή είναι αυτή μεγαλείο που δεν καταλαβαίνει από πόνο αλλά αισθάνεται ευτυχία, γιατί έχει πλούσια τη χάρη του Θεού. Πλούσια τη χάρη του Θεού. Η ελεημοσύνη είναι αλεξικέραυνο. Όπως πέφτει ο κεραυνός και το διώγει πέρα ο αλεξικέραυνος ή το αλεξικέραυνο, έτσι και η ελεημοσύνη διώχνει τα κακά πέρα και δεν αφήνει να περάσουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και πάνω στο σώμα του ανθρώπινου. Και πού το έχουμε δει αυτό? Μακάριος ο σημειών επιπτωχών και πένιτα. Θα το εξηγήσω. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Να ακούσουμε και την εξήγηση, Ψαλμός 40. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει ενδιαφέρον και κατανοεί τη δύσκολη θέση του φτωχού και στερουμένου των πάντων. Εν ημέρα σε ημέρα κατ' την οποία θα εύρουν αυτόν που είναι φιλάνθρωπος πόνοι και ασθένειες και συμφορές, θα τον λυτρώσει και θα το σώσει ο Κύριος. Ποιον? Εκείνο που βλέπει με τα μάτια του, το φτωχό, το γυμνό, το πεινασμένο, το πονεμένο. Θα τον λυτρώσει ο Κύριος. Ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Ρίσεται. Έχει να πει, θα τον λυτρώσει πέρα για πέρα. Και λέγει, Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν. Ο Κύριος θα το φυλάξει αυτόν τον φιλάνθρωπο σαν κόρη οφθαλμού και θα ζήσει αυτός και θα γίνει ευτυχισμένος. Στη γη βέβαια πρώτα και δεν θα το παραδώσει στα χέρια των εχθρών του. Αυτά αδέρφια μου είναι πραγματικότητες, έχουν μετατραπεί αυτές οι εντολές σε έργα από τους φιλάνθρωπους της γης. Και ο πρώτος φιλάνθρωπος είναι ο Δαβίδ, που τα γράφει. Αλλά και σήμερα από φιλάνθρωπους έχουν γίνει έργο. Λέγει κάποιος,
τι να σου κάνω, δεν μπορώ να σου δώσω τα δικά μου μάτια για να δεις, να καταλάβεις αυτό που σου λέω. Γιατί αυτά δεν βλέπονται με τα μάτια, αυτά καταλαβαίνονται στην πρακτική επάνω στη ζωή που ζεις. Αλλιώς δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα από όσα λέει η Αγία Γραφή. Γίνεται πρακτική, γίνεται έργο, τότε καταλαβαίνεις και συνεχίζει. Ας το προσέξουμε. Τι κάνει ο Θεός σε εκείνον που είναι φιλάνθρωπος? Κύριος βοηθήσε αυτόν. Ο Κύριος θα τον βοηθήσει αυτόν. Επικλίνεις οδύνης αυτού. Θα τον βοηθήσει όταν βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Δεν θα τον αφήσει ποτέ. Θυμάμαι, το έχω και στη τσάντα μου, δεν έχω εδώ πέρα, μια εικόνα μιας παράλυτης. Παράλυτης, χέρια, πόδια, σε όλο το σώμα. 38 χρόνια παράλυτη έμεινε. Παρακαλούσε την Παναγία της, δίνει ελεημοσύνες για να ζήσει. Και με την προσευχή έγινε μία από τις καλύτερες αγιογράφους. Την ώρα που έκανε την αγιογραφία, τα χεράκια της δούλευε. Μετά που σταμάταγε, παράλυτη τα χέρια. Και εξοικονομούσε από την εργασία της. Ύστερα, τι να πούνε αυτοί, αφού μια παράλληλη εργάζεται για να ζήσει, αυτοί, εμείς που έχουμε την υγεία, τι πρέπει να πούμε? Ελεγχόμαστε όλοι. Αυτή λοιπόν, όχι μόνο ζούσε, αλλά έδινε και το μέρος που της ανήκε ελεημοσύνη. Μα δεν χωράει η δικαιολογία σε εμάς. Πώς θα το κάνουμε? Έχουμε την υγεία μας, τα έχουμε όλα μας, έχουμε τα αγαθά μας και λέμε δεν μπορούμε να δώσουμε. Θα έρθει αυτή η παράλληλη και θα πει: εγώ δεν είχα χέρια. Κι όμως ζήσα τον Θεό να δουλεύω για να ζήσω και να προσφέρω. Και πρόσφερε. Και για να καταλάβω και το τελευταίο ακόμη. Λέει: στο κρεβάτι του πόνου, από αυτό δεν την γλιτώνει κανείς μας. Όλοι περνάμε από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα, άλλοι στο τέλος ζωής τους. Λέει: στο κρεβάτι του πόνου έρχεται ο Κύριος και λέει: εσύ έβλεπε τα παιδιά μου, άνοιγε το χέρι σου, την καρδιά σου προηγουμένω και έδινε. Λοιπόν, τώρα σε προσέχω εγώ. Τώρα που χρειάζεται και είναι πραγματικά ανάγκη. Και πάλι φέρω την ίδια την παράλληλη στο μυαλό μου. Γιατί είχα γνωρίσει. Μου έλεγε ο γέροντάς της, ο εξομολόγος της. Αρρώστησε με φρικτούς πόνους. Έφτασε στο στόμα του Άδη, του θανάτου. Έλα τάκ και θα πήγαινε στην άλλη ζωή. Την παραλαμβάνουμε με το αστεροφόρο και τη μεταφέρουμε από την Ερμιόνη στην Αθήνα. Στην Αθήνα που ήρθε, συνήρθε και μου είπε, μου τα λέει ο γέροντάς της, καλέ γέροντα, γιατί σταμάτησαν οι πόνοι? Όλη αυτή την περίοδο από την Ερμιόνη μέχρι το νοσοκομείο και μέχρι τώρα που μου πέρασα, περνούσα φρικτούς πόνους, αλλά ένιωθα μια τόση γλύκα που δεν είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Το λέγε η ίδια από τον εαυτό της, από τη ζωή της, από την πραγματικότητά της. Αυτό είναι εδώ που λέει: εν ημέρα κλείνεις οδύνης αυτού, την ημέρα που θα υποφέρει και θα πονάει, θα πονάει, αλλά η πόνη θα είναι, όχι υποφερτή, γλυκή πόνη. Και κάτι άλλο. Για να έρθουμε πιο καλά. Εμείς ερχόμαστε στη σημερινή πραγματικότητα. Τι θέλουμε και δεν το έχουμε? Υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε? Τα αγαθά του Αβραάμ έχουμε. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Καμα κανείς. Δεν είχε τόσο Αβραάμ. Εκείνη δεν είχε τόσο Αβραάμ. Είχε όμως για την εποχή του. Είχε. Εκείνη. Να, διάβασε και εγώ στον δρόμο. Που είναι, εκείνα που έχουμε σήμερα είναι, λέει, περισσότερα. Πολύ σωστά υπόθηκε. Περισσότερα από τα αγαθά του Αβραάμ. Ένα όμως αγαθό δεν έχουμε. Να πάρουμε
και να σκορπίσουμε και να πούμε πάρτε φτωχοί να φάτε. Πάρτε φτωχοί να φάτε. Αφού λοιπόν δεν καταλάβουμε να κάνουμε αυτό, αρχίζει η άρση, η αφαίρεση. Στα έδωσα, λέει η Αγία Γραφή. Παντί το έχουν τη δοθήσετε. Σε εκείνο που έχει θα του δώσω κι άλλο. Με την προϋπόθεση όμως να δώσει. Αλλά αν δεν δώσει, και εκείνος που πιστεύει ότι κάτι έχει θα του το αφαιρέσω. Αρθίσετε από αυτού. Θα του το αφαιρέσω. Και είδαμε τη γη να κάνει κάτι τρύπες τόσο από ανοβρία. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πάω στο Κασάπη και του λέω, μου πει για δώσε μου λίγο κύμα. Δεν έχω, λέει, γιατί ψωγίζει ο κόσμος. Μου λέει, γιατί ακούσανε στην τηλεόραση όλα αυτά που ακούσανε και δεν πλησιάζουν να πάρουν, μου λέει. Και δεν σφάζουν εκεί. Έτσι μου είναι. Αδελφοί μου, μήπως είναι η ώρα, έρχεται η ώρα της στέρησης. Γιατί εμείς δεν βαδίξαμε ποτέ για νεοδωρία. Ποτέ δεν είπαμε υπάρχει αυτός που πεινάει πραγματικά. Αλλά τα μαζέψαμε για τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Μήπως είναι έτσι. Οπότε και όδοκι έχει και σε εκείνο που πιστεύει ότι κάτι έχει, αρθίσετε, θα του το αφαιρέσω. Έτσι γράφει το Ευαγγέλιο και βλέπουμε αυτή η πραγματικότητα σκληρή να προβάλλει μπροστά μας. Όλα δηλητηριασμένα. Κανένα δεν είναι καθαρό από δηλητήριο. Έχεις τώρα πια εμπιστοσύνη απόλυτη στα χέρια του Θεού. Την έχεις. Κάνεις την προσευχή σου, σταυρώνεις στον αγαθό και λες με σένα κακό δεν παθαίνω. Σιγουριά. Σιγουριά απόλυτη. Πώς είναι δυνατόν στα χέρια του Θεού μας να του λέμε αυτό που το έχουν δηλητηριάσει άλλοι θα το φάμε και θα πάθουμε κακό. Δεν το επιτρέπει ο ίδιος, αφού λέει εγώ θα απομακρύνω το κακό από σένα, ναι, που είσαι φιλάνθρωπος. Μιλάμε για φιλανθρωπία. Κάνουμε αυτό που έκανε ο Κύριος μας. Δηλαδή, με τη θέλησή μας θέλουμε να γίνουμε φτωχοί για να φάει ο άλλος που δεν έχει. Θέλουμε να γίνουμε φτωχοί. Χωρίς να μας αφήσει ποτέ ο Θεός, όμως να πεινάσουμε εμείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν από δική μας υπαιτιότητα, δική μας ευθύνη, πάθουμε κάποιο κακό, σαν άνθρωποι, έρχεται και λέει, παίρνω το κακό από σένα. Το αφαιρώ πέρα για πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μία τέτοια πρακτική φιλανθρωπίας εδώ και να αφήσει απλήρωτο ο Θεός το αφεντικό εκείνο που λέγεται Θεός, εκείνο που κάνει τις εντολές του. Θυμάμαι, ας έχουμε την ευχή του όλοι, τον πατέρα Επιφάνη Θεοδωρόπουλο, μια αγιασμένη ψυχή. Ευτυχώς που είχα στα νιάτα μου επικοινωνία με τέτοιους και στηρίχθηκα πραγματικά, Ευάγγελο, το ξέρεις. Όταν πρωτοχειροτονήθηκε στα νιάτα του ιερωμένος, ο τωρινός πνευματικός μου και άλλα παιδιά του είπανε γερωτά να δεχθείς να γραφτείς στο δημόσιο αφού δικαιούσε. Υπάλληλος θα είσαι του δημοσίου, να έχεις και εσύ όταν αρρωστήσεις να κάποια χρήματα για το νοσοκομείο. Αλλά μεγάλη ψυχή. Ξέρεις εσύ κανένα αφεντικό, γυρίζει και λέει, κανένα αφεντικό που να εργάζεται καλά ο υπάλληλος και να τον αφήνει απλήρωτο. Και αν αυτό λέει δεν το κάνει το αφεντικό που λέγεται άνθρωπος, θα το κάνει ο πατέρας μας ο Θεός, θα δείτε, είπε στη συνέχεια, εσείς οι ιερωμένοι, τα δικά μου πνευματικά παιδιά, δικά του ήταν, που θα είστε γραμμένοι στο δημόσιο και θα έχετε
από την αβάντα του Ταμείου του Δημοσίου, ότι θα ερχόσαι και θα μου ζητάτε εσείς εμένα λεφτά που δεν θα με γράψω στο δημόσιο. Δεν του έλειψε τίποτα. Όχι μόνο δεν του έλειψε, αλλά όλη την ημέρα ελεούσε, όχι από δικά του λεπτά, από το κόπο που έκανε και από την αγάπη που έδωσε τα πνευματικά του παιδιά. Τέτοια εμπιστοσύνη είχαν που τα δίνανε από τα χέρια και τα άλλα τα δίνανε στην ίδια ώρα. Και βέβαια δεν του έλειψαν και οι γιατροί όταν αρρώστησε. Χωρίς να πληρώνει τίποτα από τη τσέπη του. Μα τίποτα από τη τσέπη του. Σε τέτοιες ψυχές είναι δυνατόν ο Θεός να μην δώσει το έλεος του. Πώς είναι δυνατόν? Και έγινε αφού ασθένησε βαριά και κοιμήθηκε, μαζεύτηκε όλη η Αθήνα στην κηδεία του. Και μια μέρα πριν έφτιαξε όλο το σχέδιο. Πώς θα γίνει η κηδεία, πώς θα γίνει οι αγρυπνίες, πώς θα γίνουν όλα. Πού θα ταφθεί, πώς θα ταφθεί και τα λοιπά όλα. Με ακέραιο το μυαλό, με σιγουριά. Τώρα πορεύομαι στην αγκαλιά εκείνου που με έφερε στον κόσμο. Ο άνθρωπος που έλεγε έχει ντοκουμέντα, αποδείξεις στα χέρια του ότι είναι παρόν ο Θεός. Ο μη ελεών, εκείνος είναι φτωχός. Είναι φτωχός, γιατί όσα πούτη κι αν έχει, νιώθει ότι δεν έχει. Νιώθει ότι δεν έχει. Ακόμη, θα ήθελα τούτο να προσέξω. Χριστός ανήρ ο εκτήρων και κυχρών. Άνθρωπος, το εξηγώ, με αρετή και άπειρη καλοσύνη είναι εκείνος που σπλαγνίζεται και δίνει σε εκείνους που έχουν ανάγκες. Αυτός επιπλέον προσέχει και τα λόγια του. Είναι γεμάτα δικαιοσύνη τα λόγια του και γεμάτα αρετή. Ο άνθρωπος που σπλαγνίζεται και ελεεί και προσθέτει. Αυτός είναι ευτυχισμένος. Ποτέ δεν θα του κουνηθούν τα πόδια, γιατί το στηρίζει ο Θεός. Και δεν θα στερηθεί ποτέ την ειρήνη της ψυχής του. Την ειρήνη της ψυχής του. Δεν μιλάμε για αυτή την ειρήνη που είναι ο κόσμος. Η ειρήνη να έχουμε, πόλεμο να μην έχουμε. Καλή να είναι εξωτερική ειρήνη αυτή όμως. Ο ειρηνεμένος άνθρωπος του Θεού έχει γεμάτη ψυχή ειρήνη και όταν πέφτουν βόμπες δίπλα δεν το καταλαβαίνει εκείνο το πράγμα, για τον εαυτό του μιλάω τώρα. Πονάει για τους άλλους μεν, αλλά αυτός είναι το μεγαλείο της ειρήνης του Θεού. Μα πώς να πούμε, είναι πραγματικότητες αυτές. Είναι πραγματικότητες. Για να καταλάβεις την πραγματικότητα πρέπει να τη ζεις και εσύ ο ίδιος προσωπικά. Και συνεχίζει. Από ακοής πονηράς ου φοβηθήσετε. Αυτός που δίνει ελεημοσύνη δεν θα φοβηθεί, ούτε θα τρομάξει από ψεύτικες φήμες και κατηγορίες. Ο Άγιος Νεκτάριος πήγε ο διοικητής εκεί και του λέει, γιατί του είπε μια γυναίκα το παιδί αυτό το έκανε με τον Άγιο Νεκτάριο. Μια γυναίκα πονηρή. Έκανε ένα παιδί και, πήγε εκεί ο διοικητής της Έγινας, άρχισε να το βρίζει, να το δένει, να το κάνει κλπ. Δεν έβγαλε άγνα. Άγνα. Μέχρι που πήγε μετά πάλι ο διοικητής του, λέει, ήμαρτο. Και την αποκαλύφθηκε, πιστεύω, εκείνος που είχε κάνει την πράξη με τη γυναίκα αυτή. Αυτός, ατάνταχτος, δεν είπε, ξέρει και το κάνει εκείνο το πράγμα, δεν επαναστάτησε. Αλλά υπέμεινε.
Και ο Θεός έλαμψε το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου. Και εδώ μπορεί να λάβω μεγαλείο εκεί στην Αγία κάτω. Δεν θα φοβηθεί λοιπόν από τέτοιες φήμες βρώμικες. Γιατί ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζει επί Κύριον. Έχει την καρδιά του ετοιμασμένη, γεμάτη ελπίδα, στηριγμένη πάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Έχω να ξαναεπαναλάβω τούτο το πράγμα, ότι ο Χριστός μας έγινε φτωχός και δείχνει τους φτωχούς. Εκείνους δείχνει. Μήπως δεν είπε ότι όταν βλέπετε το πρόσωπο αυτού του ελάχιστου ανθρώπου, του φτωχού, του ρακερδίτη, βλέπετε το δικό μου πρόσωπο? Έτσι είπε ο Χριστός. Έγινε φτωχός για να γίνουμε πλούσιοι εμείς, να γίνουμε όμοιοι στον Χριστό. Να ελεούμε και να δαγίζουμε και να δίνουμε και να αγαπάμε. Και τέλος, θα ήθελα να προσθέσω, αν ποτέ ο Κύριος με τη χάρη Του μας λύσει τα χέρια που είναι πολύ φοβερά δεμένα στο μεγάλο εκείνο έργο που το κάνει καθημερινά ο Κύριος. Κάθε μέρα ελεεί όλη την ανθρωπότητα. Όλοι. Όταν όλοι απλώνουμε τα χέρια και παίρνουμε τα αγαθά, από πού τα παίρνουμε? Εμείς τα σπήραμε, εμείς τα φτιάξαμε εκείνα. Να, άμα δεν βρέξει, λέμε, δεν θα φάμε τίποτα. Ούτε θα πίνουμε. Ποιος λοιπόν δίνει τη βροχή και τα παίρνει όλα? Λοιπόν, ελεεί μόνο ο Κύριος, μακρόθυμος ο Κύριος, πολυέλεος ο Κύριος, αληθινός ο Κύριος, αλλά για τους αληθινούς ανθρώπους. Όχι για τους φιλάργυρους, τους πλεονέκτες, τους εγωιστές, τους πόρνους, τους μοιχούς, τους άσχολους. Ευάγγελε, πρόσθεσε. Κάτι θα προσθέσει. Δεν άκουσες τι εννοώ. Όχι, θα πείτε και εσείς κάτι, έχετε το δικαίωμα. Δύο πραγματάκια θα πούμε. Να πεις τρία. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα και ωφέλιμα. Όλοι μας ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και από αγάπη δημιούργησε και τον ορατό και τον αόρατο κόσμο. Μάλιστα. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε το μοναδικό του Υιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διότι όπως ξέρουμε όλοι ο Θεός είναι εν τριάδα, εν μονάδι και μονάς εν τριάδι, για τη δική μας πάλι αγάπη. Βέβαια, όταν ήρθε ο Κύριος και δίδαξε και ανέβηκε στο Γολγοθά, και αυτό βέβαια έγινε από αγάπη, αλλά περισσότερο για να μας δείξει το δρόμο της επιστροφής. Ο Θεός βέβαια απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευγενική ψυχή και μπορούν να αγαπήσουν και τον Θεό και τον πλησίο τους. Δεν απευθύνεται σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι αγαπούν χίλια δύο πράγματα. Βέβαια, η ελεημοσύνη είναι πολύ μεγάλη αρετή, αλλά όπως και ο ληστής, έτσι αλλιώς και ο τελειώνης, δεν έδωσαν ελεημοσύνη, μια λέξη είπαν και σώθηκαν. Αν μου επιτρέπει η αγάπη σας να σας πω τι είδα σήμερα με τα μάτια μου. Είχα πάει να πληρώσω το ρεύμα στη ΔΕΗ και είδα εκατοντάδες ανθρώπους να δίνουν εκατοντάδες χιλιάδες στη ΔΕΗ, να περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα και μια γριούλα ανακένδυτη ήταν στηριγμένη κάπου και ήταν έτοιμη να πέσει κάτω. Μέσα. Έξω από το δρόμο. Είδα εκατοντάδες ανθρώπους να περνάνε και ένας κύριος σταμάτησε και τη ρώτησε αν μπορεί να περπατήσει ή αν θέλει κάτι. Κάποιος την έβαλε στο αυτοκίνητο και την πήγε εκεί που ήθελε η γυναίκα. Δεν της έδωσε λεφτά. Της έδωσε λίγο αγάπη που του περίσσεδε. Να μην πάει ο νου μας πάντοτε στα λεφτά. Ο νου μας πρέπει να πάει στη σκέψη μας, στα λόγια μας και μετά στα έργα μας. Διότι όπως ξέρουμε όλοι, χάρη τη Θεού είμαστε σεστοσμένοι και μετά από τις πράξεις μόνο. Αλλά όταν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι θέλουμε να πάμε κοντά Του, διότι κατ' ουσίαν αυτό μας συμφέρει. Θέλουμε να είμαστε κοντά Του στην αιωνιότητα ή να είμαστε εδώ καλά και στην αιωνιότητα μακριά Του. Αυτό ο καθένας μας, αγαπητοί μου, θα πρέπει να το σκεφτεί και θα πάρει τις αποφάσεις του.
Και εύχομαι σε κανένα μέσα μην μοιάσα και αυτόν τον ανόητο Γιώργο που τον έπιασε η βροχή στον δρόμο και έκατσε να χτίσει σπίτι για να περάσει η βροχή. Τα πράγματα είναι τελείως απλά. Αν θέλουμε να απολαύσουμε και να καλοπεράσουμε και να φάμε και να πιούμε, μην περιμένουμε να είμαστε κοντά στον Κύριο. Ο Κύριος ήρθε, επίησε και δίδαξε, όχι δίδαξε και επίησε, επίησε και δίδαξε το μοναδικό δρόμο όπως είναι ο ίδιος η αλήθεια και η ζωή. Και είπε ότι ο δρόμος που οδηγεί σε μένα είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός. Αυτό θα πει ο δρόμος της στέρησης και όχι της απόλαυσης. Αν δεν τα βάλουμε κάτω αυτά τα πράγματα και να τα βρούμε με τον εαυτό μας και δεν διαλέξουμε τον δρόμο που θα πάρουμε, όχι ελεημοσύνη, διότι και ο Φαρισαίος έκανε ελεημοσύνη, αλλά δεν σώθηκε. Καμία αρετή και η ελεημοσύνη που είναι πολύ μεγάλη αρετή και είναι δεδομένη, ας πούμε, για τον Ορθόδοξο, αν δεν γίνει εγκρυπτό, δεν έχει μισθό. Και δεν λέμε ελεημοσύνη πάντοτε τα λεφτά. Ελεημοσύνη είναι και μια καλή λέξη, μια σκέψη καλή. Γιατί μου έχει τύχει εμένα να ρωτήσω πνευματικό μου και του είπα, Γιώργο, εγώ αυτή τη στιγμή σπουδάζω παιδιά, έχω εργάτες, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Μου λέει, παιδί μου, την ώρα που κοιμάσαι, κάνε σκέψεις. Και όταν θα έρθει η ώρα και θα σου περισσεύει, άσε που, όπως το έχουμε ξαναπεί πρώτα-πρώτα, όσο και να δώσουμε, εμείς δεν πρόκειται να φτάσουμε το δίλεπτο της χείρας. Όσα και να δώσουμε εμείς και πρώτος, εγώ δεν φτάνουμε το δίλεπτο της χείρας. Και να σκεφτεί κανείς ότι η χείρα με το δίλεπτο αυτό μπήκε στο παράδεισο. Δηλαδή, πόσο στοιχίζει ο παράδεισος, ένα δίλεπτο. Μπορώ να πω κάτι. Να μην κουράζω όλο τρέχα. Να μην πει μετά κυριάσει από αυτό που θα πω. Όχι, δεν είναι κυριάσει. Θα πω κάτι, να πω κάτι όμως. Όταν λέει μακάρι ερελίμονες, ο Κύριος, έτσι. Το λέει για μια μερίδα ή για όλους. Σαφώς. Σαφώς για όλους, σαφώς για όλους, έτσι. Όλοι θέλουν να είναι. Όταν λοιπόν μιλάει για όλους, ζητάει από όλους, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνη, αφού το ζητάει ο Κύριος. Και όταν δεν έχουμε, τότε είναι άσπατος. Προηγείται της ελεημοσύνης η αγάπη. Όταν δεν έχει άνθρωπος αγάπη, θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω, Είπα προηγουμένως οι Μακεδόνες, δεν είχαν. Και δώσαν. Αυτό σημαίνει, άμα πω ότι Κύριε ζητάς από μένα ενώ δεν έχω, είναι σαν να του λέω, ξέρεις, δεν ξέρεις τι κάνει, ζητάς ενώ δεν έχω να δώσω. Αυτός όμως λέει θα δώσεις. Μα δεν ήταν και τυχαία η συνάντησή του με τον πλούσιο Νεανία. Ο πλούσιος Νεανίας τι είναι. Ένας πλούσιος στο πλούσιο Νεανίας, ο οποίος κάνει τυπικά με τον νόμο, αλλά δεν έχει δώσει καρδιά. Δεν μπορεί να δώσει καρδιά του στον Δεν μιλάει για το παιδί. Είναι ότι όποιος αγαπήσει, θα μπορεί να το πάει. Να μην έχουμε, γιατί δεν έχουμε γίνοντας, να μην έχουμε εδώ κάποια υπόλοιπα. Από όλους ζητάει ελεημοσύνη. Συνεπώς, δεν εξαιρείται κανείς. Πολύ μεγάλη. Ωραία. Κυριάκης, την απειλή. Θέλω να πω, όταν ελεήσουμε έναν φτωχό, ο οποίος είναι και μακριά από τον Θεό. Ποιον θα δοξάσει. Το Θεό θα δοξάσει. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θα πει, δεν θα δοξάσει εμένα, θα δοξάσει, θα σηκώσει τα χέρια και πει δόξα τον Θεό, σήμερα βρέθηκε. Έχω το ψωμί μου σήμερα. Και μπορεί να βάλει και σκέψεις καλές μέσα μετά και να διορθωθεί ο άνθρωπος. Αυτό. Μάλιστα. Και ο Σωτήρης. Τι να πω. Τα είπατε όλα. Δεν τα είπα πολλά. Τα είπατε τόσο αναλυτικά, τόσο... Για να υποδομή του λοτήλου. Κανένας μας δεν ξέρει τη φτώχεια του άλλου προς το Θεό. Όλοι τα υλικά. Έτσι. Εγώ ένα θέλω να πω. Διότι μόνο με την προσευχή θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε για να δώσουμε. Εμείς θα δώσουμε τον λόγο. Να στείλουμε τον λόγο και από εκεί αυτή είναι η ελεημοσύνη προς τον συνάδελφο μας. Στον άνθρωπο που αγαπάμε για να τον σώσουμε. Κανένα δεν ξέρει από εμάς αν ο άλλος είναι αμαρτωλός, αν είναι. Μόνο εκεί να δώσουμε. Το ίδιο όλοι. Ποιος μπορεί να πει. Γι' αυτό και πρέπει πραγματικά
Η προσευχή μας να είναι απαραίτητος πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καθοδόν και οπουδήποτε, για να μπορέσουν να πλουτίσουν πνευματικά. Τα άλλα όλα φεύγουν. Αλλά πλουσί, το μόνο που μένει είναι το πνεύμα, να μπορέσουν να παραδώσουν θεοφώτιση. Να λάβουν θεοφώτιση πρέπει να έχουν καλές πράξεις πνευματικές. Να βλέπουμε έναν άνθρωπο να βάζει δύο κάθε χρυσέμα. Γιατί να τα κάνουμε από μικρή, όχι τώρα που μεγαλώσαμε και κοιτάμε τη μοιάστη, τη μοιάστη. Μας έφτασε το τέλος. Ναι, εντάξει. Μα ο άνθρωπος που γεννήθηκε, γεννήθηκε για να γιάσει. Δεν γεννήθηκε. Γιατί μπορεί. Δεν γεννήθηκε για να πλουτίσει και να αποκτήσει όλο τον κόσμο. Γεννήθηκε για να γιάσει. Για να γιάσει πρέπει να αποκτήσει. Και τα παιδιά μας εμείς πρέπει να προστατεύσουμε. Να δώσουμε την οδό της σωστή. Εγώ ήθελα να πω ότι με το σημερινό θέμα που μας αναπτύξατε μας βάλατε σε πάρα πολύ μεγάλες σκέψεις. Τέρμα. Μπήκαμε. Μπήκαμε όχι. Εμένα το βάζετε να με βάλατε. Μπήκαμε σε σκέψεις. Γι' αυτό είναι σαν αμάρτημα. Διότι πραγματικά η ύλη μας έχει κάνει κάτι. Ξέρεις. Ξέρεις. Μπέτω. Γιατί λένε τώρα, κοίταξε πώς κατρακύλησε η κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε να τη σώσουμε. Η κοινωνία είμαι εγώ. Εάν δεν γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου, πώς θα πω στο παιδί μου, πώς θα πω στο εγγόνι μου, κάνε τούτο, κάνε αυτό, αφού εγώ δεν βελτιώνω. Εγώ δεν προσέρω. Εγώ δεν έχω έκκληση. Εγώ είμαι η κοινωνία. Μια φορά, μια μάνα, μια γνωστή μου συνήθεια, έλεγε στο παιδί τη: κάνε παιδί μου, πει στην εκκλησία. Ο παπάς πάει. Έτσι ψέματι. Όχι. Είπα αυτό που έλεγα. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Ξημερώνει ο παπάς και η μαμά, το παιδί λέει γιατί να έρθω εγώ στο σπίτι, τι να κάνω μόνο. Α, πολλές φορές δεν χρειάζεται να βλέπουμε οι άλλοι. Είπα στον εγώ επίσης. Γιατί είναι και μόνο διαλύσαν την οικογένεια. Δεν έχουμε τη στοργή, δεν δίνουμε τη στοργή που πρέπει που απαιτείται προς το παιδί. Τι να σου κάνει το παιδί. Πώς θα γίνει. Πώς θα το πλάσω. Ο πατέρας είναι επίσκοπος, λέει, και το παιδί είναι κατάσκοπος. Τι λέει η παροιμία. Ο αρτοποιός, ο φούρνας του πλάτη, ο ζυμάρι, ό,τι μορφή του δώσει θα πάρει. Δεν μπορεί να το δώσει, να το φτιάξει κάτι άλλο και να βγει μετά από το φούρνο άλλο. Ό,τι σωστό. Έλα, Βασιλάκη, να σου πω κάτι. Πολύ ωραίο το θέμα. Εγώ σε κάτι θα σταθώ. Έτσι που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι όταν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, δεν είναι ένα άθλημα που πρέπει να το κάνει ο νους μας ο ίδιος. Αλλά πρέπει την ώρα που το διαβάζουμε, η ίδια η καρδιά μας να είναι ζεστή, ανοιχτή. Και για να είναι ανοιχτή η καρδιά, πρέπει να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, αυτό που λέμε, μετέχουμε στα μυστήρια που είναι ξένα προς εμάς. Κάτι το μυστήριο, δηλαδή κάτι το άπιαστο. Αλλά αυτό το πράγμα είναι η μετοχή μας, η συμμετοχή μας σε αυτά τα πράγματα μας ταπεινώνει. Οπότε το διάβασμα αυτό μας οδηγεί σε μια εμπειρία, σε μια πρακτική. Τότε με ανοιχτή την καρδιά μπορούμε να γίνουμε ελεήμονες, μπορούμε να αγαπήσουμε. Βασιλάκη, η αγάπη θα έρθει. Εσύ τι λες τα παιδιά, λες θεωρητικά ένα και ένα δύο ή λες ένα και ένα δύο. Βεβαίως, έτσι θα το καταλαβαίνουν καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα, η εμπειρία. Ναι, αυτά είναι πρακτικά, δεν είναι θεωρητικά. Αυτά που διαβάζουν, το θέμα είναι ότι αυτά όσοι τα γράψαν τα βιώσαν. Δεν ήταν ότι τα πιάσανε με το μυαλό μια θεωρία, κάτι που βγήκε. Πραγματικότητα ίδια. Η εμπειρία. Εκείνη η διαφορά είναι την Ορθοδόξια. Και εκείνη η διαφορά είναι δικιά μα των Ορθοδόξων με του άλλου. Εκεί ακριβώ έγινε. Η αλήθεια τη πίστη. Δεν σε καλά. Πολύ ωραία. Φερμοντά την παράδοση την άλλη φορά την Δευτέρα και μετά κλείνουμε για μετά από 5 μέρε. Μετά τα πίσω. Την άλλη Δευτέρα θα έρθουμε. Και η Δευτέρα μα το πέρα πάλι. Δόξα ο Θεό, πούσε τα λέει του. Ευχαριστώ του κύριου που ήταν. Και ακόμα και μα δώσανε δύναμη από εμεί. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Και το μιλά του κύριου και το Γιώργο πέρα πίσω. Λοιπόν, θα γίνει ο Θεό. Πάτε ημών, ο ετής ουρανής, αγιαστήτων το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσε με παραγόν και επιθύσεις, τον άγρο ημών των επιούσιων, δώσει ημίς σήμερο, κι άφεση μη τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τη σοφία της ημών, και μη σε μέλη σημάς της κατασμών, αλλά λύσεις εμάς της αυτοκορνίου,
διευχόμενο του Αγίου Πατέρου Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και τη Τετάρτη έχεις τον κύριο Σουρατζή, ώρα 6.30. Ώρα 6.30. Την Τετάρτη να έχετε γλυκό με κύριο Σουρατζή. Θα γίνει. Και γλυκό. Εγώ είμαι φτωχός, δεν θα σου πω εγώ. Yeah.